Μου ακούστε με όλοι ότι υπάρχει μια εξώδικη εντολή με ένα λογαριασμό που έχει 600 δις και υπογράφεται από 28 παγκόσμιους θεσμούς. Αυτά δεν θα τα ακούσετε σε κανένα κανάλι. Και ήρθαμε σήμερα εδώ από όλη την Ελλάδα, ήρθαμε εδώ στη Βόνιτσα να σας δώσουμε αυτό το τεράστιο μήνυμα, να σας πούμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Είμαστε πλούσιοι Έλληνες, δεν είμαστε φτωχοί, όπως θέλουν τα κανάλια να μας πείσουν ότι χρωστάμε. Δεν χρωστάμε πουθενά. Μας χρωστάνε κιόλας. Μας ξεπουλάνε την πατρίδα μας. Μας ξεπουλήσανε τα πάντα. Και εσύ Έλληνα κάθεσαι. Κάθεσαι και πίνεις τον καφέ σου. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις και πίνεις τον καφέ σου. Αλλά πρέπει κιόλας να γνωρίζεις τι μας έχουν κάνει. Πρέπει να ενωθούμε αδέρφια. Χανόμαστε. Ελλήνων συνέλευσης, ο πολιτικός φορέας του γένους των Ελλήνων. Σηκωθείτε και ελάτε να ενημερωθείτε. Υπάρχει το πιο κοντινό γραφείο στη Λευκάνα. Ελλήνων συνέλευσης. Αρτέμις ώρας. Αρτέμις ώρας Ελλήνων συνέλευσης. Δικά σου τα δικαιώματα. Αν δεν θέλεις να τα πάρεις, είναι μέχρι να μπορείς να το κάνεις. Αν θέλεις αυτό, έλα μαζί, ελάχουμε τις Έλληνες. Ότι με τόσο ώρα. Βόνιτσα, 20 Μαΐου 2018, δράση ενημέρωση των πολιτών για την Ελλήνων συνέλευση και τα οικονομικά εργαλεία του Αρτέμις Όρα. Δύο κουβέντες θα μας πει ο κύριος Δρόσος. Καλημέρα συνέλληνες. Και σήμερα η Ελλήνων συνέλευση είναι παρούσα, πανταχού παρούσα, να φυτέψει το σπόρο της ενημέρωσης που θα βλαστήσει και θα μας οδηγήσει στην απελευθέρωση της πατρίδας μας. Όλοι εδώ μαζευτήκαμε, ήρθαμε για να δώσουμε το μήνυμα στους συμπολίτες μας της Βόνισσας και μετά του Παλέρου ότι δεν είναι φτωχοί και δεν είναι μόνοι. 350 και πλέον γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Η απελευθέρωση είναι πρώτων πυλών. Χρειάζεται μόνο η εγρήγορση, οι Έλληνες να πληροφορηθούν, να εγερθούν, να πλαισιώσουν τους αδελφούς τους σε μια μεγάλη πανελλήνια ένωση, σε μια πανστρατιά, για να μπορέσουμε να αποτινάξουμε, να σπάσουμε αυτό το καθεστωτικό απόστημα που πληρωρεί χρόνια τώρα στη χώρα μας, ξεπουλήματος της πατρίδας μας και του αφανισμού του έθνους. Όλοι μαζί ενωμένοι δεν έχουμε να νικηθεί ποτέ. Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα. Όλοι ενωμένοι για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, στο όνομα της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, είναι κατατεθειμένα 600 δις από τον μεγάλο Έλληνα, τον αδελφό μας, τον Αρτέμις Όρα, που μας τα έχει ετοιμάσει όλα. Υπάρχουν τα πάντα έτοιμα, 350 γραφεία και πλέον, οι περιφερειακές μας διοικήσεις, οι Έλληνες πρέπει να πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια, να σηκωθούν, να εγερθούν, για να οδηγηθούμε όλοι στη μεγάλη ανατροπή, στην απελευθέρωση της Ελλάδος και στην εγκαθίδρυση της Ελλήνων Πολιτείας με αξίες, αρχές και νομοτελειακούς νόμους. Δύναμη φως, χαιρετισμού σε όλους. Και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δύο λόγια. Σήμερα ήρθαμε στη Βόνιτσα, σαν Κεντρική Περιφερειακή Διοίκηση της Στερεάς Ελλάδος, με τα όμορφα γραφεία από την περιοχή, για να δώσουμε το μήνυμα της απελευθέρωσης και της νίκης με όλα τα οικονομικά εργαλεία και τις δυνατότητες που μας έχει φέρει ο Αρτέμις Όρας και τις πληροφορίες, αλλά και να βοηθήσουμε πιο πολύ να στηθεί ένα καινούριο γραφείο στην περιοχή που δεν υπάρχει, να μάθει ο κόσμος της περιοχής να δυναμώσει και να ενισχύσει
τα καινούργια γραφεία που θέλουμε να ανοίξουμε. Το ίδιο πιστεύω θα, ήδη μάλλον από ό,τι καταλάβαμε όλοι, ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και πιστεύω και στο πάλι που θα πάμε θα έχει την ίδια αποδοχή και να επιτύχουμε το στόχο μας που είναι ένα καινούργιο γραφείο στην περιοχή. Δύναμη φως. Δύναμη φως.